Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυνηγών, ο κ. Πεκρής, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Άπη. Λοιπόν, την Παρασκευή κάναμε ένα θέμα που είχε να κάνει μαζί με τις περιοχές του ΑΚΑΜΑ που θέλουν οι κυνηγοί και τις κλείνουν ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν εκεί διάφορα είδη της βιοποικιλότητας. Θέλω να μας πείτε ένα σχόλιο σε αυτό, αν οι κυνηγοί, ας πούμε, κάνουν διαμαρτυρίες για αυτό. Αυτό που ίσως να παρεξήγηθε και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κυρία Αγαπητού, είναι ότι οι κυνηγοί αντιδρούν για τον, όχι για το ότι κλείνουν περιοχές, για το ότι καταστρέφεται κατά βάση ο ΑΚΑΜΑ. Είτε αυτός είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου, είτε είναι ιδιωτικές περιουσίες εκτός του Εθνικού Πάρκου, που έχουν σκοπό να αναπτυχθούν πολεοδομικά. Αυτή είναι η θέση μας εμάς. Δεν έχουμε πρώτον και μοναδικό μέλημα μας το να κυνηγούμε στις περιοχές. Mm-hmm. Αντίθετα, πρώτον και μοναδικό μας μέλημα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, της φυσικής περιοχής και των βιοτόπων του ΑΚΑΜΑ. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, κύριε Πεκρή, γιατί ακούσαμε και είδαμε πάρα πολλά και να γράφονται και να λέγονται. Πάμε τώρα να δούμε. Οι εκδόσεις αδειών κυνηγίου συνεχίζονται κανονικά, έχουν σταματήσει, τι συμβαίνει? Οι εκδόσεις κυνηγίου συνεχίζονται κανονικά. Έχουμε ξεπεράσει τις 25-26.000 άδειες. Αναμένεται ότι θα φτάσουμε στις 40-40.000 όπως κάθε χρόνο. Ο κυνηγόκοσμος δυσκολεύτηκε λίγο περισσότερο αυτή τη χρονιά, διότι έχουμε ένα μεταβατικό στάδιο από την υπηρεσία θύρας για τον τρόπο εκδόσης της άδειας. Δηλαδή πρέπει να βγαίνει μια άδεια πάνω στην πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα της υπηρεσίας θύρας. Αλλά θεωρώ ότι θα προχωρήσουν οι εκδόσεις κανονικά, είτε με δυσκολίες περισσότερες, είτε όχι, η δουλειά θα γίνει. Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω εδώ ότι πρέπει να δηλώνονται βεβαίως τα κυνηγόσκυλα. Θέλω λίγο να μας πείτε για να είμαστε προσεκτικοί και οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί να ξέρει τι συμβαίνει και με αυτό. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει κουβέντα πέρυσι, ναι, γιατί είχε γίνει συζήτηση για το θέμα του σκύλου. Των σκύλων και των τρόπων που κάποιοι, η μικρή μερίδα πιθανών κυνηγών, αντιμετωπίζουν τα σκυλιά τους. Έτσι, καταφέραμε σαν Ομοσπονδία να περάσει μια νομοθεσία σε συνεννόηση με την υπηρεσία θύρας, με την οποία υποχρεώνει τον κάθε κυνηγό να δηλώνει το κυνηγό σκύλων του πάνω στην άδεια κυνηγίου με το microchip. Mm-hmm. Αυτό το φαινόμενο πλέον θεωρούμε, αυτή η εξέλιξη θεωρούμε ότι θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο έστω και μεμονωμένων περιστατικών που μπορεί κάποιος να εγκαταλείψει το σκυλί του στη φύση. Επίσης θα βοηθήσει στο πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχουμε εμείς οι κυνηγοί, τη κλοπή στο σκύλο. Mm-hmm. Εάν ένα σκύλο είναι γραμμένο, δηλωμένο πάνω σε συγκεκριμένο κυνηγό, πάνω στην άδεια του, εάν βρεθεί, τότε πολύ εύκολα μπορεί να δει ποιο είναι ο ιδιοκτήτης του. Τώρα, οι κυνηγοί θα πρέπει να ξέρουν ότι για όσους φέτος τουλάχιστον θα εκδώσουν άδεια και θα έχουν την παρέα των σκυλιών τους μαζί τους, θα πρέπει τα σκυλιά τους να περαστούν πάνω στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη, την καινούργια πλατφόρμα. Μάλιστα. Πήραμε μια χαλάρωση για όσους δεν έχουν σκυλιά, φέτος να συνεχίσουν να βγάλουν την άδεια τους με τον παλιό τρόπο, για να είναι πιο εύκολη η μεταβατική περίοδος. Mm-hmm. Όμως, για όσους έχουν σκυλιά, δεν υπάρχει άλλη επιλογή και η νομοθεσία το επιβάλλει. Θα πρέπει να δηλωθούν πάνω στην πλατφόρμα και να συνδεθούν με την άδεια κυνηγίου του κάθε κυνηγού, έτσι ώστε να μην έχουμε τράβα, αλλά να μην πληρώσει πρόστιμο ο κάθε κυνηγός μας και να βοηθηθούμε και εμείς, να μην μας κλέβουν τα σκυλιά μας κτλ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεκρή μου. Να είστε καλά. Εγώ καλή εβδομάδα ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ. Καλημέρα σας.